Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Level 1. Είχαμε μία ανάπαυλα λόγω ταξιδιού στο εξωτερικό, αλλά δεν σταματάμε, δεν σβήνουμε. Συνεχίζουμε με μία νέα σεζόν από Games. Αναγκαστικά θέλουμε, δεν θέλουμε. Χρωστάω ένα πολύ μεγάλο, αλλά δεν ξέρω. Μπορεί κάποια στιγμή να το κάνω. Θα δείξει. Ωστόσο, πάμε σε ένα άλλο μεγάλο παιχνίδι της περίοδου. Warhammer 40,000 Space Marine 2. Δεν έχω παίξει το πρώτο, δεν έχω τρομερή εμπειρία με Warhammer. Ωστόσο, αυτό κάτι μου λέει ότι είναι το παιχνίδι μου. Ένα τουλάχιστον από τα παιχνίδια που ξέρω ότι θα μου αρέσουν από όλα αυτά που έχω ακούσει και έχω δει και στις Gamescom, εκθέσεις και παντού. Τέλος πάντων, δεν πολυλογώ. Οι Level 1 εκπομπές είναι για να παίζουμε τα πρώτα λεπτά μαζί για πρώτη φορά. Δεν έχω καθόλου επαφή με το game, οπότε πατάω ένα new game και ξεκινάμε. Τι έχει εδώ, helmet, ναι, θέλω helmet, εμένα μου αρέσει το helmet. Subtitles, θέλω subtitles, ναι. Background, όχι, δεν θέλω. Tech, αυτό, ναι, εντάξει. Next. Motion blur, ναι, next, next. Και πατάμε και ένα start game. Όχι easy, θα ξεκινήσουμε στο normal και βλέπουμε. Τεσσαρακοστή πρώτη millennium, wow. Γουστάρω να ξέρετε τη βαρβατήλα αυτού του game. Τώρα δεν θέλω να το πω Gears, αλλά φέρνει πολύ σε Gears, ξέρω εγώ, στο ύφος του τουλάχιστον. Θα δούμε και πόσο φέρνει παικτικά. Αχα, μάλιστα, okay. By hostile aliens. Είναι τα πτώματα που θα αφήνω πίσω μου αυτοί οι hostile aliens. Σας τα αφήνω λίγο έτσι να τα απολαύσετε. Είπαμε, για αυτούς που ενδεχομένως δεν έχουν επαφή για τα level 1, είναι επεισόδια που βλέπουμε τα πρώτα λεπτά χωρίς πολύ edit νέων φρέσκων κυκλοφοριών. Κάνω λίγο ησυχία για να απολαύσετε κι εσείς το game. Οπ, βλέπω ένα tearing το οποίο θα το διορθώσω. Θα βάλουμε ένα V-Sync όταν έρθει η ώρα. Έτσι αμοντάριστα. Κοιτάξτε πτώματα, κοιτάξτε πόσα πτώματα δικά μου κυκλοφορούν στους ουρανούς. Dead aliens walking. Ξυπνάει ο καλός σας. Μπουτάρι. MS-DOS. 3.11, Windows 3.11. Όχι, αυτά είναι MS-DOS. IDDQD. Για τους γνώστες, τους παλιούς, τους ρομαντικούς, τους κολόγερους. Γράφουμε. Ξέρετε, καμιά φορά έχω και αυτό το άγχος. Αν γράφουμε. Access denied. Wow. Εντάξει, θα χακάρουμε όλο το PC, πώς το βλέπετε, ας πούμε. Το χακάραμε όλο, ρε. Καλά, το franchise Warhammer τα σπάει. Και όχι μόνο στα video games. Είναι βαρβατήλα, είναι death metal. Είναι εξώφυλλα death metal.
Να τα ταυτόματα ήρθανε. Έτσι ματσό χαρακτήρες. Αλλά gears. Δεν θέλω ωστόσο να αδικώ την ιστορικότητα των Warhammer. Λέμε gears, αλλά τα Warhammer υπήρχαν πολλά χρόνια πριν τα gears. Απλά καταλαβαίνετε τώρα. Εδώ είμαστε. Δώσε μου έλεγχο. Διορθώνω το vesting και έρχομαι. Ωραία. Και ξεκινάμε. Τώρα είναι πεντακάθαρο. Πού είναι? Πού είναι? Θέλω να σφάξω. Αλλά τι παιχτάρα είμαι, τι τέρας είμαι. Επίσης, τι ωραία physics είναι αυτά πάνω στην πέρτα μου. Cloth animations. Wow. Όλα αυτά θέλω να τα σκοτώσω. Μπορώ. Τι λες τώρα, τι γίνεται? Κατεβαίνω και κάτω. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει πάρει πάρα πολύ ωραίες βαθμολογίες. Τα έχει πάει εξαιρετικά. Είναι τιμιότατο από ό,τι λένε όλοι. 9 Σεπτεμβρίου νομίζω κυκλοφορεί. Όταν βλέπω έτσι πολύ αίμα, με έχει αγοράσει ήδη το game. Να ξέρετε. Οπ. Τι δεν θα... Μόνο τέτοιο θα μου δώσει. Τι λέει? Damage depletes armor. Οκ. Wow. Recently lost health can be restored by dealing damage. Όσο είναι ακόμα λευκό, πριν γίνει όλο deplete, σου λέει ότι μπορείς να το πάρεις πίσω. Αυτό κάνει sprint. Να πω ότι παίζω με χειριστήριο PC έκδοση, γι' αυτό και τη βλέπετε έτσι ultra sharp και 60 fps. Καλά, εγώ βλέπω πολλά περισσότερα fps, το YouTube ανεβαίνει με 60. Heavy attacks, ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Παιδιά, έχει όντως τόσο μελή. Και γίνονται κομμάτια. Εδώ τώρα να σας πω κάτι. Εδώ τώρα πρέπει να παίζει bolt thrower μουσική. Βάλτε βρε ένα bolt thrower. Δηλαδή πληρώσατε που πληρώσατε τόσα. Πληρώστε και λίγα copyright. Έχουμε και deflect και πάρει. Οκ. Αυτό. Αυτό τι έκανε. Η αίσθηση είναι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λέει. When enemy attacks to parry. Κοιτάξτε. Δεν κρατιέμαι. Ούψ, τα σκότωσα όλα. Α, προχωράω. Τώρα. Να πω ότι δεν έχει lock. Δεν έχει lock μηχανισμούς ή οτιδήποτε. Α, τώρα μου τους έδωσε τους lock. Οκ. Dodge, K,
και το lock της κάμερας. Τώρα ναι, μου το έδωσε. Πριν δεν είχε να λοκάρεις. Προσπαθώ να... Με το α κάνει dodge. Α. Με αυτό. Αχ, έχει και execute. Ναι, μπορούμε να κάνουμε finisher move σαν το Doom. Προσπαθούσα να κάνω dodge εντωμεταξύ, επειδή έρχομαι από το Wukong με το Β, αλλά είναι με το Α. Μ' αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα που έχει. Κάτι μου βγάζει αυτή η σαπίλα, να ξέρετε. Τα γραφικά είναι τιμιότατα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα εδώ τώρα, σαπίλα με τα πτώματα τώρα. Doom! Τι έλεγε, κάτι έχει εδώ. Εσένα ψάχναμε, αδερφούλη. Και με αυτό έχει τα ranged attacks. Με αυτό κάνουμε το reload. Τι λέτε, βρε, σε ποιο πάντα την πείτε, βρε, στο πιστολέρο της καρδιάς σας, βρε. Όχι σε μένα, μαγκές. Πάω να κουνήσω λίγο το βράχο τώρα. Ο βράχος κουνάει το βράχο. Φέρε ammo. Η άλλη την γκαρίζει. Κέλστρε, τι την γκαρίζεις. Νεκρό θα σε βρούνε. Τώρα λέει, hold λέει to knock back small enemies and mark for a gun strike. Α, τους βαράς. Οκ, okay. Όταν τους όταν τους πετάς κάτω. Οκ, okay. Κατάλαβα. Στο περίπου δηλαδή. Οπ, το χεράκι ακόμα κουνιέται. Όπα. Τέλειο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση και κοιτάξτε πως ματώνω ολόκληρος όταν σφάζω. Α, λέει να κάνω... Αυτό θέλει. Απλά τα σκοτώνω με την κλωτσιά, δεν προλαβαίνω καν, είμαι τόσο καλός. Για να κάνω αυτό το gun strike που λέει. Είμαι υπερβολικά καλός. Ελάτε, ελάτε. Το είδατε τι ωραίο είναι. Δεν είναι μόνο πάρι, ας πούμε. Είναι επιθετικό πάρι. Τι κα... Εν τω μεταξύ δεν έκανε ούτε ένα gun strike ακόμα, ρε. Δεν κρατιέμαι. Άιντε, βρε, που κάνετε και μαγκές. Θα απελπιζόμουν αν δεν έσκαγαν. Άιντε, Χάλκ, σήκωσέ τα όλα. Εντάξει, γιατί δεν πηδάει, ρε φίλε. Γουστάρω. Γουστάρω. Έχω μπει στο mood. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Κομμάτια, έντερα,
διάρκεια όλα ρε. Ελάτε λίγο να σας δείξω κάτι παιδιά. Ποιος Τι βαράς βρε καημένο βρε. You have honored the Imperium with your devotion. Από εκεί είναι το Interact. Για να σας δούμε ψυχούλες. Ο αδερφούλης ψόφισε. Εδώ υπάρχει θέμα. Τι του κλέβουμε, μπαταρία. Κάτι του κλέψαμε τώρα. Α, virus bomb. Τώρα αυτά τι είναι εδώ. Θα γίνει βλακεία με αυτά τώρα, κάτι αισθάνομαι. Μπουκέτο στο αυγό ρε. Τι του κάνε. Κατέβα. Α, τώρα είναι το gun strike. Αυτό ήτανε. Τι ωραία mechanics. Τέλειο. Αυτό το πάρι που τους πιάνει στον αέρα. Θα σταδιάσω όλο πάνω σου. Αυτό. Εγώ πορώθηκα, ας πούμε. Εγώ. Μαλάκα, τι. Έχουν σκεφτεί πάρει που τους πιάνει στον αέρα από την ουρά και τους πετάει πίσω, ρε. Δηλαδή... Hold to break enemies blocks with heavy attack. Α, μάλιστα. Αυτό εδώ εννοεί. Κάτσε. Αυτό. Αυτό. Παιδιά, πρέπει... Κάτι πρέπει να κάνετε. Το πήρα πίσω. Αυτό. Τι κάνετε, ρε. Άντε, ρε. Άντε, βρε. Άντε, βρε, που θα κάνετε στο θείο τέτοια. Άντε βρε χαζούλιδες. Το μόνο παράπονο που έχω είναι ότι ο χαρακτήρας παραπιάνει πολύ χώρο. Θέλω έτσι περισσότερο POV. Οχ. Πτώματα παντού. Ω, ποντίκια. Ξ. Ω, πήρα κι άλλο. Με αυτό αλλάζεις τα όπλα. Ωραίο, απλό ρε παιδιά. Με μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία melee ranged combat. Την οποία την ακούω. Εντάξει, είμαι υπερβολικά καλός αυτό. Α, έχει και zoom in. Ένα μικρό. Οκ. Αυτά τι έρχονται εδώ. Για να κάνουν τι. Κοιτάξτε τα. Όχι, εσύ είσαι ένας.
έχουμε μεγαλώσει με κόκκινα βαρέλια, βλακές. Σε μένα τέτοιες μαγκές. Στην Τατιάνα Τατιανιές. Εντάξει. Πεθαίνω για το πόσο ομό είναι. Γουστάρω πολύ. Κοιτάξτε λίγο το χαρακτήρα μου που είναι μέσα στο αίμα. Γιατί έχω ψηθεί τόσο πολύ με αυτό. Κοίτα, κοίτα τι γίνεται στην οδόνη. Κοίτα, κοίτα από αίμα. Και γεμίζω ακόμα πιο πολύ. Δες το λίγο. The virus will spread through their forces. They will adapt, but it will slow them down. The virus must be launched into the stratosphere. Nothing else matters. Καλώς τα παιδιά. Για δεν θα με βρείτε. Νεκρός! Νεκρός! Εντάξει παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Το πάρι του είναι τέλειο. Είναι σούπερ απολαυστικό, σούπερ εθιστικό, ούλτρα φαν. Να ξέρετε. Παιδιά, κοιτάξτε την μπέρδα πως έχει γίνει μουσικιά μου από το αίμα, ρε. Τρελαίνομαι εγώ τώρα. Ποιος μου μιλάει, ρε. Σουσάμι άνοιξε. Είδατε πως ακούνε. Τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε, πως υποδέχεστε έτσι το σάκαρο. Τελειώσατε, αυτό ήταν. Ποιος βαράει ακόμα. Orbital Launcher, εκεί είναι. Εντάξει τελικά τα γραφικά είναι παιδιά πάρα πολύ ωραία, τώρα να τα λέμε έτσι. Μια χαρά κουκλίστικα είναι. Και δείχνει μόνο αίματα και κρέατα, ρε. Το κουκλίστικο για το σάκαρο αυτά είναι. Μην παρεξηγείτε. Έχω κι εγώ τις ψυχασθένειές μου. Τι κάνουμε, πυρηνικές κεφαλές βαράμε, έτσι. Άντε στο καλό, ψυχούλα μου. Στο καλό. Κοιτάξτε τώρα, η στολή μας πούμε καθάρισε από τον αέρα. Τι είναι, σε τεράστιο ποδήλατο είμαστε. Ίδια λυσίδα έχει. Ήσασταν κι εσείς άτομα που έχουν μεγαλώσει να μπαινοβγάζουν αλυσίδες στη ζωή τους. Γιατί εγώ είχα φτάσει σε ένα επίπεδο ταχυδακτυλουργού, δηλαδή έβαζα αλυσίδα με το δάχτυλο του ποδιού μου. Δηλαδή έβαζα on the fly αλυσίδες, δηλαδή έβγαινε και παπ, την ξανά έβαζα on the fly. Είχα τέτοια κόλπα. Ήμουν τόσο καλός. Πω. Grenade! Α, έχει και grenade. Η οποία βέβαια σκάει σαν να είναι νερόφουσκα. Άντε πάρε άλλη μία. Τι το έκανα του βλάκα. Σε ποιο πήγε να τα κάνει αυτά ρε. Αυτά τι θέλουν. Θέλω να μου απαντήσετε. Εσείς που θα παίξετε ή αν έχετε ακούσει από ανθρώπους που παίξανε την PS5 έκδοση. Εάν το DualSense χρησιμοποιεί. Οι τεχνολογίες του DualSense χρησιμοποιούνται εδώ, γιατί νιώθω ότι ενδείκνυται το παιχνίδι αυτό για να έχεις έτσι, ξέρεις, τα adaptive triggers και τα λοιπά, DualSense. Με το μελί και αυτά πιστεύω δηλαδή δουλεύει σωστά. Και μην γκρινιάζετε ότι το λέω μελί, όπως γουστάρω το λέω. Πείτε το εσύ σωστά. Εγώ θέλω να το λέω έτσι. Στο χωριό μας έτσι μεγαλώσαμε. Να το λέμε μελί. Άμα θέλετε μπορώ να το λέω και μέλι. Γιατί είναι σαν μέλι, κοίτα. Τώρα τι θέλει, activate. Εντάξει λέω βλακίες και δεν παρακολουθώ τι λένε.
Καλό καιρό έχει. Θα κάνω όλα replenish. Μήπως πρέπει να τα ξαναπάρω τώρα, όχι. Και πάτα το κουμπί. Πάτα το. Τι έκανα? Ενεργοποίησα το σωματίδιο του Θεού στον Σέρν. Τι έκανα? Τι έκανα, παιδιά? Κάποια ζημιά έχω κάνει, παιδιά. Κάτι κακό κάνω τώρα εγώ. Κάτι κακό προκάλεσα. Όλα αυτά τι υπονοούν κάτι? Τι? Φέρτε μου μια τσουλήθρα να κατέβω να δεις τι έχει να γίνει εκεί κάτω τώρα. Πώς κατεβαίνω? Συγγνώμη, κάτι. Πρέπει να τα σκοτώσω αυτά. Τι εννοείς? Τι εννοείς? Τι κάνω? Είναι πάρα πολλά. Παιδιά, είναι πάρα πολλά. Όλα και τι θα τα χάνω? Τι λέτε τώρα? Τώρα μου κάνεις πλάκα? Πρέπει να τα... έχω χρόνους, μάλιστα. Launch the virus. Launch the virus. Τι ωραίο σκηνικό είναι αυτό. Τι κάνετε ρε μαλακισμένα? Δεν πρόλαβα. Όχι, πρόλαβα. Τώρα θα ψοφήσουν τώρα αυτά. Θα κολλήσουν. Τι θα κολλήσουν τώρα? Συνάχη. Εντάξει, είμαι μεγάλος παιχταράς, έτσι. Τι με έκανε ρε μάλακα το... η σαύρα? Δεν μπορώ να κουνηθώ από τη στολή και με χτύπησε μια σαύρα. Εντάξει, κούκλος είμαι. Για κοπιάστε. Κράνος γιατί το έβγαλα δηλαδή, τώρα δεν κατάλαβα, είμαι τόσο μπαντάς. Τι είναι όλα αυτά τα μικρά? Αλλά από την ώρα που ξεκίνησε το game έχω λουστεί στο αίμα, έτσι. Έχω πιει. Βάρα, βάρα. Εν τω μεταξύ δεν βλέπω HUD, δεν βλέπω τίποτα τώρα. Τι γίνεται? Πρέπει να θυσιαστώ, παιδιά, πιστεύετε? Γιατί δεν βλέπω HUD, δεν βλέπω τίποτα. Πόσο θα κρατηθώ? Δεν μπορώ να κρατηθώ για πολύ.
Να ξέρετε, σίγουρα κάτι τέτοιο παίζει. Τι κάνεις ρε βλάκα? Θα σταδιάσω όλο πάνω σου. Τι κάνουνε, τι έχει εκεί? Τι γίνεται? Όπα! Όπα, αυτό είναι πολύ μεγάλο! Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορώ. Δεν έχω grenade. Κάτι με φτύνει. Έχω... Ναι παιδιά, έπρεπε να θυσιαστώ, είμαι σίγουρος. Τι με έκανε ρε μάνα. Ελπίζω να σωθώ. Γι' αυτό δεν έδινε hand. Σου λέει μη μασάς. Είσαι ήδη νεκρός. Πρέπει να δώσεις τη ζωή σου έτσι κι αλλιώς. Αυτή η μαλάκη τι λέει, γράφει, γράφει. Joining server. Α ναι, έχει από ό,τι ακούω και μαθαίνω εξαιρετικό co-op. Δηλαδή, το βλέπω ήδη το game στο ultra hard co-op με φίλο σου και καληνύχτα. Ας δούμε λίγο αυτό και μετά θα το κλείσω, να δούμε πού πάει, τι γίνεται, τι κάνει. Ωραίο ambient. Σώθηκα ρε. Απλά πρέπει να μου λείπει το σηκώτη, ας πούμε. Επ, pop-up graphics. Επ! Praise the Emperor. Α, καλά, έχω γίνει βίδες. The wound was fatal. You survived only through the Rubicon surgery. Α, μάλιστα. You are a Primaris now. Mm-hmm. Why? Lord Kalgar issued the command himself. Είχα ακούσει ότι πρέπει να υπακούμε σε έναν έμπερο. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus. Accused of heresy. Oh, 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 έχω μπλεξίματα εγώ τώρα, καταλαβαίνετε τώρα, για να ξεμπλέξω πρέπει να γίνει ιστορία, ας πούμε τώρα. And not once have you faltered. But you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Mm-hmm. Prove yourself to us and know true absolution. Ωμέγα, God of War. Οχ. What is your life? My honor is my life. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. Υπογράφω πράγματα, παιδιά. Υπογράφω το θάνατό τους. What is your reward? My salvation.
is my reward. Oh, πήρα την καλή τη στολή τώρα. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. Μάλιστα. Μάλιστα. The Rubicon surgery has remade you as a Primaris Marine. You are. Καλά, δείτε στολή που μου δώσαν, έτσι. Δείτε τι κτίνωση με τώρα, τι ρομποκοπή είμαι τώρα, έτσι. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted. Αυτός πάρα πολύ μιλάει. Δεν υπάρχει τόσο λόγος, έτσι κι αλλιώς ξέρω τι πρέπει να κάνω. Θέλει αυτή την μπλε τη στολή να την κάνω κόκκινη από το αίμα τους. Αγγελάκια βλέπω πάνω, διαβολάκια, τι έχει και ιστορίες ολόκληρες. Μάλιστα, από ότι καταλαβαίνω αυτό είναι κάτι σαν hub. Και ξεκινάει από εδώ και πέρα η περιπέτεια. Εντάξει, εντωμεταξύ έχω γίνει πιο αργός και από το θάνατο. Λοιπόν, δεν θα παίξω άλλο. Νομίζω ότι πήραμε μια καλή γεύση από το παιχνίδι. Εγώ το πιάσα, μπήκα στο κλίμα του. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Είναι πολύ απλό από ό,τι φαίνεται, με την έννοια ότι έχει παραδοσιακή δομή ενός βιντεοπαιχνιδιού, χωρίς να προσπαθεί, ξέρεις, να φέρει κάποια επανάσταση. Πολύ ωραίος ο συνδυασμός του melee με ranged combat. Όμορφα γραφικά, πολύ ωραίο βαρύ στυλάκι, πολύ αίμα, πολύ βία, σοβαρό. Νομίζω ότι είναι μια πραγματικά ωραία περίπτωση για να παίξετε ένα πολύ video game, action video game. Περισσότερα φυσικά όταν παίξω παραπάνω, γιατί θα το παίξω κάποια στιγμή αυτό το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω με τόσα καλά λόγια που έχω ακούσει. Και φυσικά στο review του unboxholics.com. Όχι από μένα, από άλλο παιδί. Αυτά, ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή σε ένα ακόμη level 1. Μην ξεχνάτε ότι θέλω να μου αφήνετε προτάσεις για το επόμενο level 1. Βγαίνουν τόσα πολλά παιχνίδια από εδώ και στο εξής, που δεν ξέρω τι θα πρωτοπρολάβουμε να παίξουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μασάμε. Ξέρετε γιατί μπορούμε. Αυτά, bye.